Πέρα. Γεια σας. Ελπίζω να με ακούτε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στο Χόμπι Αρμός. Είμαι η Ράνια Γιωτάκη, υπεύθυνη για το Χόμπι Αρμός. Όσοι μας γνωρίζετε από κοντά, ξέρετε ότι όταν έχουμε δωρεάν παρουσιάσεις, συγκεντρώνουμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα όμως, νέες συνήθειες. Σκεφτήκαμε ότι επειδή πια δεν μπορούμε να μαζευόμαστε τόσα πολλά άτομα στο χώρο, όλοι κοντά, αλλά υπάρχει ανάγκη για κάποιους από εσάς να βλέπετε τα project μας συνεχώς, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή σήμερα τη δωρεάν παρουσίαση, δηλαδή στην ουσία ένα δωρεάν σεμινάριο, για να μην χάσουμε την επαφή μας με όσα αγαπάμε. Έχω μαζί μου τη Βίκη. Το δεξί μου χέρι, τη Βίκη Γκουτζουλίκα. Βίκη, έλα να δώσεις ένα γεια στην παρέα. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να ξέρουμε αν είστε εδώ. Εδώ, Βικάκη. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Ελπίζω να ακουγόμαστε. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στείλτε μας ένα μήνυμα για να δούμε πώς πάμε. Σήμερα, λοιπόν, θα κάνουμε το Blue O'Clock. Είναι ένα ρολόι. Αυτό θα σας δείξω τώρα, τελειωμένο το έργο μας. Είναι αυτό το ρολόι. Είναι ένα μεγάλο ρολόι 40 εκατοστών. Με χρώματα κυμολίας. Τεχνική κρακελέ ενός συστατικού. Ελαστικά στοιχεία. Παλαιώσεις, dry brush και πατίνες. Άραγε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ποιοι είστε μαζί μας? Μας ακούτε, μας βλέπετε? Κάποιο μήνυμα? Θέλεις, Βίκη, να τσεκάρεις τον ήχο? Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, να δεις αν ακουγόμαστε. Και εγώ θα προετοιμαστώ. Για να δούμε, λοιπόν. Α, η Πετρούλα. Χαίρομαι, Πετρούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άρα μπορώ να συνεχίσω. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, το αντικείμενό μας είναι αυτό το ρολόι που είναι MDF. MDF 40 εκατοστά στρογγυλό ρολόι. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, θα δουλέψουμε. Όταν έχουμε MDF, ξέρετε όλοι ότι χρειάζεται να σταρώσουμε. Τώρα όμως έχουμε χρώματα κυμολίας και δεν θα το κάνουμε αυτό. Τι θα κάνουμε όμως? Θα γυαλοχαρτίσουμε ελαφρά το MDF, θα το ξεσκονίσουμε και μετά θα περάσουμε κατευθείαν το χρώμα κυμολίας. Αυτό γίνεται για να φύγει η σκόνη του, να είναι λία η επιφάνειά του, ώστε να μην έχουμε προβλήματα επειδή δεν θα έχουμε περάσει αστάρι. Να ξεκινήσω, λοιπόν. Αυτό που χρησιμοποιώ είναι ένα μεσαίο γυαλόχαρτο, 120, σαν σφουγγαράκι. Κουπίζουμε το έργο μας. Γυαλοχαρτάρω και από την άλλη πλευρά. Γιατί και εκτός παρουσίασης θα το τελειώσω. Και θέλω και η πίσω του πλευρά να είναι όμορφη. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη ζωγραφική μας. Τι θα χρησιμοποιήσω? Θα χρησιμοποιήσω χρώμα κυμολίας Tommy Art στην απόχρωση Navy Blue. Είναι ένα λατρεμένο χρώμα, πάρα πολύ ωραίο, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Θα χρησιμοποιήσω πινέλο
ένα gold line της σειράς gold line του νούμερο 20, δηλαδή ένα φαρδί μαλακό πινέλο με συνθετική τρίχα που θα με βοηθήσει να στρώσω το χρώμα μου πολύ καλά χωρίς να φαίνονται πινελιές. Στρώνω λοιπόν το χρώμα κυμολία στο πρώτο μου στρώμα που είναι το navy blue. Τα χρώματα κυμολίας, πολλοί από εσάς θα τα γνωρίζετε, ίσως οι περισσότεροι, είναι πάρα πολύ καλλυπτικά χρώματα που έχουν τα τελευταία χρόνια κυριαρχήσει στην αγορά, γιατί μας επιτρέπουν να καλύψουμε επιφάνειες μεγάλες που έχουμε, όπως έπιπλα μια τραπεζαρία, μια ντουλάπα, τα κρεβάτια μας, να κάνουμε αλλαγή. Έχουμε στο κατάστημά μας, στο hobbyarmos.gr και στο φυσικό μας βέβαια κατάστημα, τρεις εταιρείες με χρώματα κυμολίας. Έχουμε την Tommy Art, την ιταλική αυτή εταιρεία που είναι εξαιρετική ποιότητα. Όσοι νομίζω την έχετε δοκιμάσει, πιστεύω δεν την αλλάζετε κιόλας. Έχουμε βέβαια τα Pentart, εξαιρετικά χρώματα. Και έχουμε και την εταιρεία Maxicolor. Όλα αυτά σε συσκευασίες 100 ml και πάνω μέχρι και λίτρο, ώστε να μπορέσετε να καλύψετε οποιαδήποτε ανάγκη έχετε, για μικρή ή για μεγάλη επιφάνεια. Τώρα που ζωγραφίζω με το navy blue, όταν και εσείς θα το κάνετε, θα δείτε ότι το χρώμα είναι αρκετά πηχτό. Ίσως κάποια στιγμή να μας φαίνεται ότι μας δυσκολεύει στο στρώσιμο. Εκεί θα σκεφτούμε ίσως αν μπορούμε να το αραιώσουμε με νερό. Και βέβαια μπορούμε να το αραιώσουμε με νερό. Εγώ δεν θα το κάνω στο συγκεκριμένο έργο. Θα επιχειρήσω με περισσότερο χρώμα να καλύψω. Τι συμβαίνει όταν αραιώνουμε με νερό? Μπορεί σε κάποια πινελιά μας να έχουμε λίγο περισσότερο νερό και λιγότερο χρώμα. Έτσι λοιπόν, αυτό μπορεί να μας αφήσει μια σκιά όταν στεγνώσει το χρώμα. Στο Blue O'Clock που θα φτιάξουμε σήμερα, δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι το κάτω-κάτω στρώμα χρώματος, θα το διαδεχτεί το κρακελέ ενός συστατικού και το δεύτερο ανοιχτό χρώμα από πάνω, οπότε δεν θα φαίνεται καμία σκιά. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να το αραιώσω. Αν κάποιοι από εσάς χρησιμοποιείτε τα Tommy Art και θέλετε να κάνετε αυτή την αραίωση για τους δικούς σας λόγους που βολεύει στη δική σας δουλειά, αυτό να το κάνετε εκτός συσκευασίας. Βγάλετε δηλαδή το χρώμα που πιστεύετε ότι χρειάζεστε και αφήστε τη συσκευασία χωρίς να έχει νερό μέσα, γιατί έτσι τα χρώματα θα κρατήσουν περισσότερο, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ποιοι άλλοι? Α, ναι. Ακουγόμαστε καλά. Καλησπέρα, Χρυσούλα. Μας βλέπεις? Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Δωρεάν παρουσιάσεις από μακριά. Ίσως και διαδικτυακά σεμινάρια από μακριά. Βέβαια, σε όλους έχω να πω, και το ξέρετε όσοι είστε κοντά μας, ότι τα ζωντανά σεμινάρια μας έχουν ξεκινήσει και γίνονται από το Σεπτέμβριο. Έχουμε ξεκινήσει με το Beat Weaving του Χρήστου του Ανδρικά, που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, του σχεδιαστή κοσμημάτων, και κάνουμε εξαιρετική δουλειά για δεύτερη χρονιά φέτος, εξαιρετικά κοσμήματα. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, πρωί, μεσημέρι και απόγευμα, τα τμήματά μας είναι γεμάτα και συνεχώς έχουμε καινούργιες εγγραφές και πάρα πολύ το καμαρώνω και το χαίρομαι αυτό. Ξεκινάμε και μακραμέ. Με τη Frosu Dur. Πολύ ωραία κομμάτια. Θέλω να τα δείτε και ζωντανά στο μαγαζί. Και βέβαια με τα δικά μας project. Αν έχουμε χρόνο, στα στεγνώματα ίσως, θα σας δείξω τι θα κάνουμε στον Οκτώβρη. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στο hobbyarmos.gr, στο Facebook και σε έντυπη μορφή στο κατάστημά μας. Θέλω όμως να σας πω πως για όποιο ενδιαφέρεστε πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί πρωινά και απογευματινά τμήματα έχουν κλείσει και να ζητούμε τώρα νέες ημερομηνίες. Οπότε είναι καλά
Να μην υπολογίζετε αυτές που βλέπετε στο χαρτί γραμμένες. Θα αναζητήσουμε καινούργιες και θα γίνουν και νέα σεμινάρια. Μα είναι εξαιρετικά αυτά τα χρώματα και οι μολύες. Είναι απόλαυση. Ποιος άλλος είναι στην παρέα μας? Σπύρο, κυρία Κατερίνα, κυρία Ελισάβετ. Αλήθεια? Δεν βλέπω μηνύματα. Πολύ ωραία. Δεν σας βλέπω όλους, αλλά εδώ η Βίκη μου λέει ποιοι είστε κοντά μας. Χαίρομαι που βρήκατε χρόνο. Θα κάνω και τα πλάγια του βολογιού μας, για να είναι έτσι πιο ολοκληρωμένα. Άρα για τώρα, ναι, η εικόνα γυαλίζει γιατί το χρώμα έχει αρχίσει να στεγνώνει. Θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί ξέρω ότι αυτό το κομμάτι για εσάς που ασχολείστε τώρα είναι και άχαρο, δεν είναι και τίποτα τόσο πολύ ενδιαφέρον. Οι τεχνικές μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αλλά είναι αναγκαίο, πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει σε κάτι να απαντήσουμε, Βίκυ. Μας ρωτάει κανείς κάτι, αλλά τι απορίες. Όχι, ακόμα, νομίζω όλα είναι μόνο χαιρετίσματα, ναι. Εννοείται ότι και μετά το τέλος της παρουσίασης, ό,τι απορίες έχετε και τις επόμενες μέρες θα μπορείτε να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε για να σας απαντήσουμε. Δεν αρκούμε, είμαστε στο τέλος. Είναι και μεγάλο το ρολόι μας. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής όλα τα υλικά σας είναι γνωστά αυτά. Ωραία. Δεν θα επιμείνω περισσότερο. Να στεγνώσουμε. Και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μπορούμε να στεγνώσουμε. Ευχαριστώ. Όσο λοιπόν στεγνώνουμε, θέλετε κάτι να με ρωτήσετε? Πέρασα λοιπόν πάνω στο ξύλινο ρολόι, το Navy Blue της Tommy Art. Είναι το πρώτο μας χρώμα. Τι θα κάνουμε τώρα στη συνέχεια? Μόλις στεγνώσει το έργο μας, θα εφαρμόσουμε κρακελέ ενός συστατικού. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι καλά τα έργα μας να στεγνώνουν φυσικά, χωρίς να χρησιμοποιούμε σεσουάρ. Δεν είναι όμως εύκολο πάντα αυτό να γίνεται και βιαζόμαστε και υπάρχουν στάδια στο οποίο μπορούμε να το κάνουμε όπως τώρα και σε άλλα που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Αυτό τώρα είναι αναγκαίο. Θα το στεγνώσουμε λίγο γρήγορα, όσο γίνεται τέλος πάντων πιο καλά. Και θα συνεχίσουμε. Θα περάσουμε στο έργο μας το κρακελέ medium της Pentart. Πολύ γνωστό υλικό, το χρησιμοποιούμε χρόνια, δοκιμασμένο, τεσταρισμένο πάρα πολλές φορές από εμάς. Εγγύηση μη αποτυχίας. Έχει όμως μερικούς κανόνες. Θα δείτε πώς θα το δουλέψω. Θέλω όμως να σας πω ότι το πόσο βαθιά σπασίματα κάνει το κρακελέ, το πόσο μεγάλα, πόσο έντονα, εξαρτάται από την ποσότητα του κρακελέ που θα περάσετε, από τον τρόπο που θα στεγνώσετε
και από το πάνω στρώμα, το πιο ανοιχτό. Και θα τα επαναλάβω τώρα αυτά και θα ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε μόλις στεγνώσει. Θα ήθελα στο τέλος όσοι μείνετε στην παρέα μας ή και αργότερα να μας πείτε αν αυτό είναι κάτι που βολεύει, κάτι που σας είναι κατανοητό, έτσι ώστε να μπορούμε να προγραμματίσουμε και άλλα τέτοια. Όσο είναι δυνατό βέβαια, έτσι. Λοιπόν, το έργο μας στεγνό. Θα προσπαθήσω να σας δείξω όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα γίνεται εδώ, για να δείτε πώς θα περάσουμε το κρακελέ. Λοιπόν, χρειάζομαι ένα πινέλο πλατή και καθαρό. Α, δεν ξέρω αν είχαμε ήχο άσχημο με το πιστολάκι. Μπορεί και να είχαμε. Είναι όμως αναμενόμενο. Λοιπόν, το κρακελέ για το οποίο σας είπα λίγο πριν. Πώς το περνάμε αυτό. Αυτό έχει λίγο τη μορφή ενός λεπτόρευτου σιροπιού. Θα το περάσουμε στο συγκεκριμένο project και γενικά έτσι το περνάτε. Πάνω στην επιφάνειά μας, σχεδόν αφήνοντάς το, προσπαθώντας να μην κάνουμε πάρα πολύ άγριες βουτσιές, να μην αφήνουμε επιφάνειες χωρίς να το έχουμε περάσει, και όταν φτάνει το υλικό να τελειώνει πάνω στο πινέλο μας, σίγουρα ανανεώνουμε και βάζουμε. Δεν το τσιγκουνευόμαστε. Είναι σαν να παίρνουμε το υλικό και να το αφήνουμε πάνω. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν δεν έχουμε αρκετό υλικό, τότε το πάνω ακριλικό χρώμα που θα περάσουμε ή χρώμα κυμολίας, δεν θα έχει υλικό ώστε να σπάσει. Και θα έχουμε ένα ίσως αποτυχημένο κρακελέ. Το βλέπετε, είναι γελιστερό, ξεχωρίζει πολύ έντονο από το χρώμα της κυμολίας που είναι ματ. Σίγουρα δεν πρέπει να αφήσουμε κενά. Αν θέλουμε σε όλο το έργο μας να γίνει κρακελέ, πρέπει παντού να βάλουμε. Θα μπορούσαμε βέβαια σε κάποιο άλλο έργο να θέλουμε μόνο ένα μέρος της επιφάνειας. Τότε θα περάσουμε μόνο εκεί που θέλουμε να γίνει κρακελέ. Στο υπόλοιπο θα συνεχίσουμε με την τεχνική που έχουμε αποφασίσει. Αν αποφασίσετε πρώτη φορά να το κάνετε σε μια επιφάνεια, θα σας συμβούλευα να κάνετε μια μικρή δοκιμή σε ένα κομμάτι ξύλο, χρησιμοποιώντας τα ακριλικά χρώματα ή τα χρώματα κυμολίας με τον τρόπο που θα συνεχίσουμε τώρα παρακάτω, ώστε να εξοικειωθείτε λιγάκι με τον τρόπο που απλώνετε, για να μην πάτε κατευθείαν πάνω στο έργο σας και απογοητευτείτε. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά, να γίνετε λάθος την πρώτη φορά. Σε ένα μικρό κομμάτι ξύλο θα δείτε τις ιδιότητές του και θα το πετύχετε καλύτερα μετά πάνω στο έργο σας. Θέλουμε πολύ ακόμα. Λέτε να έπρεπε να είχαν διαλέξει ένα μικρότερο ρολόι. Λοιπόν, τώρα αν είμαστε παρέα, θα είχαμε τα κουλουράκια μας, τα καφεδάκια μας, και μια και νυχτώνει σε λίγο και τα λικεράκια μας.
σαν το ζωντανό δεν έχει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω βάλει παντού. Και θέλω να ξεπλένουμε το πινέλο μας σε νερό. Και προσέχουμε πάρα πολύ όταν δουλεύουμε. Τα πινέλα μας να μπαίνουν κατευθείαν στο νερό, να μας στεγνώνουν. Είναι εργαλεία τα πινέλα μας. Πολύ σημαντικά για να έχουμε ωραία αποτελέσματα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να έχω ένα πιστολάκι για να δείξω πριν στεγνώσουμε την φορά με την οποία θέλω να στεγνώνεται το κρακελέ και μετά θα το πάμε λίγο πιο πίσω για να το στεγνώσουμε. Λοιπόν, αν χρειαστεί να το στεγνώσετε, όπως εμείς τώρα, θα κάνετε μια απόσταση πιο ψηλά, θα το ανεβάσετε πιο ψηλά, θα βάλετε στη χαμηλή ταχύτητα και δεν θα κάνετε αυτή την κίνηση. Όχι αυτή την κίνηση. Θα προσπαθείτε σταθερά από πάνω να στεγνώνετε κατά τόπους. Γιατί αυτό συμβαίνει? Αν πάμε λουξά και φύγει ο θερμός αέρας, τότε θα παρασύρει το κρακελέ μας, θα το πάει προς μια πλευρά μόνο και η άλλη πλευρά θα είναι αποτυχημένο κρακελέ. Από ψηλά και με μικρή ταχύτητα. Πάει για στέγνωμα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Για να βλεπόμαστε κιόλας όσο στεγνώνει αυτό. Πολύ προσοχή. Αν δουλεύουμε το κρακελέ στο σπίτι μας και περάσουμε το υλικό, το δεύτερο στρώμα που θα δείτε σε λίγο, είναι καλά να μην ξεχάσουμε το έργο μας. Δηλαδή, είμαστε κάπου εκεί κοντά. 20 λεπτά, μισή ώρα περάσει. Ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες, αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Τότε πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή όταν το δούμε να στεγνώσει, αλλά όχι να το αφήσουμε, ας πούμε, να στεγνώσει το μεσημέρι και να πάμε την άλλη μέρα το πρωί να κάνουμε το δεύτερο χρώμα από πάνω. Όταν στεγνώσει, θα περάσουμε το δεύτερο χρώμα. Και τότε σίγουρα θα πετύχει. Ίσως αξίζει να κάνουμε, δεν ξέρω πόσα ξέρετε για τα κρακελέ, εμείς τα κάνουμε χρόνια και δεν ξέρω πόσο σας είναι οικείο ή όχι, αν θέλετε να κάνουμε κάτι στο μέλλον που να δείχνουμε σε ίσως σε πιο μικρό project και το ένα κρακελέ του, και τη μια τεχνική το κρακελέ ενός συστατικού, αλλά και το κρακελέ δύο συστατικών με την εφαρμογή της πατίνας. Ίσως για να τα ξαναθυμηθείτε ή για να θυμηθείτε ή να μάθετε εξ αρχής σωστά τις οδηγίες. Γιατί είναι πολύ όμορφα πραγματικά από τα αποτελέσματα που δίνουν. Άμα θα μας πείτε, θα μας στείλετε μηνύματα και θα μας πείτε πώς θα θέλετε να το κάνουμε. Τώρα είμαστε και σε συνεχείς σκέψεις και σχέδια, ξέρετε. Έρχεται ο επόμενος μήνας, ο Νοέμβριος, που είχαμε τόσες πολλές παρουσιάσεις κάθε χρόνο, τόσα πολλά χριστουγεννιάτικα θέματα και δυστυχώς τώρα δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτή την ποικιλία. Αλλά το μυαλό μας κοντεύει να πάρει φωτιά. Σκεφτόμαστε, να γίνει το καλύτερο. Έχουμε και νέα υλικά να σας δείξουμε και νέα αντικείμενα να σας δείξουμε και ανυπομονούμε πάρα πολύ. Βάλαμε λοιπόν ως εδώ, για όσους μπήκατε ίσως τώρα στην παρέα μας, σε ένα ξύλινο ρολόι MTF. Απλώσαμε χρώμα κυμολίας navy blue σαν απόχρωση, σκούρο μπλε. Περάσαμε το κρακελέ ενός συστατικού, το στεγνώνουμε με μεγάλη προσοχή, για να περάσουμε το δεύτερο χρώμα από πάνω, το οποίο είναι αυτό που θα μας δώσει το σπάσιμο, το κρακελέ το ίδιο. Εγώ έχω διαλέξει τη Spentart σαν δεύτερο χρώμα, το ίντιγκο. Είναι ένα χρώμα μπλε-γκρι πολύ ωραίο. Δεν κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση με το navy blue, αλλά νομίζω ότι κάνει μια ωραία αρμονία. Τουλάχιστον εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται βέβαια ότι εσείς μπορείτε να κάνετε αυτή την τεχνική με όποια χρώματα θέλετε. Μπορείτε να έχετε, ας πούμε, βάση ένα χρυσό χρώμα και να βάλετε από πάνω ένα μπορντό, ένα πράσινο.
να έχετε ένα καφέ και να βάλετε ένα μπέζ. Να φτιάξετε το ρολόι όπως σας αρέσει πραγματικά εσάς και όπως ταιριάζει στο σπίτι σας, το γούστο σας. Τώρα εδώ μαθαίνουμε την τεχνική. Την εφαρμόζει ο καθένας όπως θέλει. Έχουμε καμιά ερώτηση, κάποιο μήνυμα? Κορίτσια που με βοηθάτε, έχουμε κάτι να απαντήσουμε που εγώ δεν το βλέπω? Όχι ακόμα, όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, τα ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά αυτά, μου φαίνεται. Έχετε γίνει ξεφτέρια. Όπως και στο κρακελέ, έτσι και στο χρώμα κυμολίας, όπως, συγγνώμη, το δεύτερο χρώμα που θα περάσουμε πάνω συνηθίζεται να είναι ακριλικό, γιατί είναι πιο λεπτόρευστο και σπάει πιο εύκολα. Όμως αυτή τη φορά θα εφαρμόσουμε χρώμα κυμολίας που θα το έχουμε αραιώσει λίγο. Είναι πολύ καλό να το κάνετε αυτό και στο ακριλικό σας. Δηλαδή, αν το κάτω σας χρώμα είναι σκούρο μπλε όπως τώρα, και το πάνω χρώμα που θα βάλουμε είναι γκρίζο, το γκρίζο είτε είναι ακριλικό, είτε είναι χρώμα κυμολίας, μπορείτε να το αραιώσετε λίγο με νερό, να γίνει πιο λεπτόρευστο. Αυτό θα βοηθήσει να γίνει πιο εντυπωσιακό και πιο εύκολα το σπάσιμο, το διευκολύνουμε. Τώρα, όσο στεγνώνουμε, να σας δείξω. Όσοι είστε εδώ, Λάρισα, βέβαια ξέρετε τι θα κάνουμε, αλλά θα ήθελα να σας δείξω αυτό το έργο μας. Είναι ένα πάνελ με ξυλόγλυπτα. Στο κέντρο του έχουμε εφαρμόσει εφέ φθαρμένου καθρέφτη πάνω σε ένα κομμάτι γυαλί. Είναι ένα κομμάτι γυαλί το οποίο έχει μετατραπεί σε αυτό που βλέπετε. Έχουμε εφαρμόσει ελαστικά στοιχεία και πατίνες, ξυλόγλυπτα επιπλέον, και πατίνες. Και έχει γίνει αυτό το κομμάτι που σας άρεσε πάρα πολύ, αν κρίνω από την ανταπόκριση που έχουμε στα σεμινάρια μας. Θα ήθελα επίσης να σας δείξω και το αγγελάκι μας, το My Angel. Λοιπόν, ένα τρισδιάστατο αγγελάκι από ρητίνη, πάνω σε μία ξύλινη καρδιά, που εδώ, σε αυτό το project, θα μάθουμε πώς να φτιάχνουμε πάστες μόνοι μας, έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε απολύτως την πάστα της αρισκίας μας, το χρώμα ακριβώς που θέλουμε. Αυτό είναι λίγο πιο αργά. Ήδη ξεκινήσαμε γιατί έχουμε επαναληπτικό τμήμα και αν πραγματικά έχετε κι άλλο ενδιαφέρον, πρέπει να βρούμε κι άλλα αγγελάκια και άλλες βάσεις και άλλες μέρες και χρόνο για να το επαναλάβουμε. Και θα σας δείξω και το τελευταίο, για τον Οκτώβριο. Το country style. Το country style, λοιπόν, είναι σε ξύλινη κορνίζα εφέ τούβλου, αλλά ένα εξαιρετικό εφέ τούβλου, με απίστευτες γήινες αποχρώσεις, υπέροχες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να το δείτε καλύτερα. Και βέβαια, στο κέντρο του έχει μια ξύλινη πόρτα, στην οποία έχουμε εφαρμόσει παλαιώσεις. Μαθαίνοντας αυτές τις παλαιώσεις, σε αυτό το μικρό αντικείμενο, σίγουρα θα μπορείτε να κάνετε παλαιώσεις σε μεγάλα έπιπλα, ας πούμε ένα μπαούλο, μια ντουλάπα. Ελπίζω κάτι να φαίνεται από αυτά. Και γι' αυτό αναζητούμε νέες ημερομηνίες. Απλά θέλουμε από εσάς να μας πείτε αν θέλετε να το κάνετε. Στεγνώνουμε ακόμα. Μου έχει πει εδώ η Εύη που με βοηθάει στα του ίντερνετ και ξέρει τόσα πολλά πράγματα, ότι το live αυτό που βλέπετε τώρα θα μείνει αποθηκευμένο για κάποιες μέρες, μία εβδομάδα, ίσως παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς, στη σελίδα μας στο Hobby Armos. Έτσι λοιπόν μπορείτε να το ξαναδείτε αν έχετε κάποια πορεία ή να το συστήσετε κάπου να το δουν, γιατί είμαι σίγουρη ότι αρκετοί φίλοι δεν μπόρεσαν να το δουν. Μπορεί να έχουν κάποια άλλη υποχρέωση αυτή την ώρα.
Λοιπόν, στεγνώσαμε και επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ θα κάνουμε κρακελέ με το ίντιγκο της Πεντάρτ. Θέλετε κάποια στιγμή, κυρία, να κάνετε μια αναφιλέωση, ό,τι κάνουμε. Ναι, έχω κάνει μια δυο δικάκι, όσο στέγνωνες εσύ. Και βέβαια θα χρειαστεί και θα ξανακάνω. Πολύ ωραία σκέψη. Θα διάσω λοιπόν λίγο από το χρώμα μου. Το ίντικο της Πεντάρτ, χρώμα και μολιές της Πεντάρτ, το ίντικο. Θα βάλω και λίγο παραπάνω, θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα μου φτάσει, να μην διακόπτω τη διαδικασία. Θα προσθέσω λίγο νεράκι. Όπως σας είπα και πριν, χρειάζεται τα χρώματα κυμολίας ειδικά, αλλά και τα ακριλικά να τα αραιώσουμε με λίγο νερό, ώστε να μπορούμε να τα εφαρμόζουμε πιο εύκολα, να γίνει το σπάσιμο πιο εύκολα. Το ανακατεύω με μια σπατουλίτσα για να αραιώσει. Τι ανατριχιαστικός θόρυβος. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Σίγουρα θα χρειαστούμε κι άλλο. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πώς περνάμε το πάνω χρώμα στο κρακελέ. Μπορούμε να το περάσουμε με ένα φαρδί μαλακό πινέλο, σαν αυτό που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως. Μπορώ να έχω λίγο χαρτάκι κουζίνας, κορίτσια. Ευχαριστώ. Έτσι, λοιπόν, με ένα φαρτί πινέλο, όπου εκεί, αν γίνει αυτό, θα έχουμε ένα πιο country style, πιο μεγάλες, πιο έντονες πινελιές. Μπορούμε να το περάσουμε με σταμπαδόρους, τους γνωστούς σταμπαδόρους, αυτά τα μικρά πινέλα σφουγγάρια, όπου εκεί θα έχουμε ένα μικρό διακριτικό αποτέλεσμα, αρκεί να μην πιέσουμε το σταμπαδόρο μας πάρα πολύ πάνω στην επιφάνεια, για να μην αφήνει το αποτύπωμα του κύκλου. Και εγώ σήμερα αποφάσισα αυτό να το περάσω με ένα κομμάτι σφουγγάρι θελάσσης. Αραιωμένο λοιπόν το χρώμα κυμολίας με λίγο νεράκι και ξεκινάμε να το εφαρμόσουμε. Τι θέλω να προσέξετε τώρα εδώ. Όταν εφαρμόζουμε το δεύτερο χρώμα πάνω από το κρακελέ ενός συστατικού, παίρνουμε με μια σειρά το έργο μας. Ξεκινάμε, ας πούμε, από εδώ. Προσέχουμε να εφαρμόζουμε σε όλη την επιφάνεια. Δεν αφήνουμε κενά, γιατί όπου αφήσουμε κενά δεν θα γίνει κρακελέ. Βάζουμε αρκετό χρώμα αν θέλουμε να πετύχει. Προσπαθώ να βλέπετε λίγο καλύτερα εδώ. Αν θέλουμε να πετύχει, βάζουμε αρκετό χρώμα. Και δεν γυρνάμε πίσω. Προσπαθούμε να καλύψουμε, να πάρουμε με μια σειρά έτσι ωραία νοικοκυρεμένα το έργο μας, για να το φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Όχι κενά. Τα κενά σημαίνει όχι κρακελέ. Το σφουγγάρι μας επιτρέπει να περνάμε γρήγορα μεγάλες επιφάνειες και κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον κρακελέ. Αν βλέπουμε ότι στο σφουγγάρι μας το χρώμα λιγοστεύει, περνάμε, δεν αφήνουμε επιφάνεια με πολύ λίγο χρώμα. Πρέπει να υπάρχει αρκετό χρώμα. Ελπίζω να το βλέπετε.
Έχετε καλή εικόνα, άραγε καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Θέλει να μου απαντήσει κάποιος. Μήπως πρέπει να προσέξουμε κάτι περισσότερο. Έχουμε ακόμα δρόμο. Και όπως σας είπα, χρειαζόμαστε και άλλο ήτικο. Καλά είναι να κλείνουμε τα χρώματά μας όση ώρα δουλεύουμε για να αποφύγουμε να στεγνώνουν. Τα ακριλικά ειδικά στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα, όπως το ξέρετε όλοι όσοι ασχολείστε. Καλό να κάτεμα. Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει να σπάει. Μια χαρά ακούγεστε και μια χαρά είναι η εικόνα μας, λένε. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ξέρετε, εδώ υπάρχει πάντοτε ο αστάθμητος παράγοντας του ίντερνετ. Του ίντερνετ της γραμμής της περιοχής μας, της γραμμής της περιοχής σας, των εταιριών. Αλλά μακάρι να μπορείτε να μας βλέπετε. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Κρίμα τόσο σκόπος και τόσο ενδιαφέρον από εσάς να πάει χαμένο. Ξεκινήσει να σπάει. Είναι αραιωμένο το χρώμα και μολύες και στεγνώνει πιο γρήγορα. Αυτή την ευκαιρία τώρα μου έρχεται αυτή η σκέψη στο μυαλό να σας πω πως όσοι ζωγραφίζετε με ακριλικά χρώματα, να ξέρετε ότι υπάρχει επιβραδυντής χρωμάτων ακριλικών και τον βάζετε σε ένα μικρό ποσοστό στο χρώμα μέσα στο ακριλικό για να καθυστερείτε λίγο το στέγνωμα του χρώματος. Αυτό ίσως να σας είναι πρακτικό σε διάφορες δουλειές που κάνετε, ακόμη και στους πίνακες ζωγραφικές που κάνετε πάνω στους καμβάδες, στα τελάρα. Να σας επιτρέπει έτσι να κάνετε καλύτερα τις αναμίξεις. Δεν νομίζω να μου φτάσει, νομίζω ότι θα χρειαστώ λίγο ακόμα. Και έτσι θα βάλω επιπλέον. Προσθέτω λίγο νερό και αραιό ανακατεύω. Συνεχίζω.
Μας ρωτάνε, κυρία Ράνια Γεωργία, ναι, αν παίζει ρόλο η ποσότητα του δεύτερου χρώματος στο κροκελέ. Βέβαια, φυσικά. Θέλουμε να βάλουμε ένα καλό στρώμα χρώματος. Γιατί στην ουσία τι σημαίνει κρακελέ. Έχω ένα συστατικό που είναι το κρακελέ του ενός, ένα χημικό συστατικό. Βάζω χρώμα από πάνω, όταν στεγνώνει το κρακελέ, συρρυκνώνει το από πάνω χρώμα. Αν λοιπόν δεν έχω σωστή ποσότητα κρακελέ, αλλά και αρκετό χρώμα από πάνω, τότε δεν μπορεί να σπάσει, θα σπάσει λειψό. Θα γίνει πολύ λεπτό, δεν θα αρκεί. Και επειδή υπάρχει αυτό το μυστικό του ότι μπορείτε να το αραιώνετε λιγάκι με νερό, αποφεύγετε έτσι να έχετε την αγωνία ότι μπορεί να πέσει πολύ βαρύ το χρώμα πάνω στο κρακελέ και να μην σας σπάσει. Αν το κάνετε αυτό, θα σας σπάσει οπωσδήποτε και πάρα πολύ γρήγορα. Όπως ήδη βλέπετε εδώ πέρα να συμβαίνει. Με όλες τις ατέλειες που μπορεί να έχει ένα τέτοιο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή έτσι βιαστικά. Και τέλος πάντων, τις νέες συνθήκες με το άγχος του ίντερνετ. Παρόλο που εδώ υπάρχουν μερικά κενά, δεν θέλω να επέμβω παραπάνω, γιατί είναι αυτό που σας είπα. Αν γυρίσουμε πίσω, δεν θα το κάνουμε σωστά. Βλέπετε εδώ μερικά κενά που έμειναν. Αυτά έπρεπε να τα είχα καλύψει πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά δεν επιστρέφω πίσω. Και περιμένω να στεγνώσει, που πάρα πολύ σύντομα θα γίνει αυτό. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε στέγνωμα με το πιστολάκι, λαμβάνοντας και εδώ υπόψη μας ότι δεν πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει με τον αέρα πάρα πολύ να αλλάξουμε τη φορά του χρώματος. Πάει και αυτό για στέγνωμα. Ευχαριστώ, Βίκη. Ήδη έχει, θα το δείτε τώρα που θα επιστρέψει, ήδη έχει ξεκινήσει να σπάει. Νομίζω ότι θα γίνει ωραίο. Μπορείτε τώρα κι εσείς να πειραματιστείτε. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε πινέλο, θέλετε να χρησιμοποιήσετε σταμπαδόρους για πιο κομψό, μικρό, κρακελέ. Αλλά είπαμε, το μυστικό εκεί είναι να μην πιέζετε πολύ τον σταμπαδόρο και αφήνει κυκλάκια πάνω στο έργο σας, να μην φαίνονται τα ίχνη αυτά. Μπορείτε και με το σφουγγάρι, όπως είδατε τώρα. Navy blue η βάση. Κρακελέ της Πεντάρτ, ενός συστατικού ανάμεσα, από πάνω, ίντιγκο χρώμα κυμολίας της Πεντάρτ. Αυτό έχουμε κάνει ως τώρα. Αυτή θα είναι η βάση μας και πάνω σε αυτή τη βάση, σε αυτά τα χρώματα, θα δουλέψουμε το υπόλοιπο έργο μας. Λοιπόν, για να κερδίζουμε λίγο χρόνο και να μην κουράζεστε στην αναμονή, θέλω να σας δείξω αυτά. Αυτά είναι ελαστικά στοιχεία. Πάρα πολύ μαλακά. Δεν χρειάζονται αστάρι. Κολλούνται πολύ εύκολα πάνω στις επιφάνειές μας. Είναι οικονομικά και εύχρηστα. Εδώ τα εφαρμόσαμε πάνω στο ρολόι μας. Είναι αυτά. Πώς έγινε αυτό? Πώς θα το κάνουμε στη συνέχεια? Διαλέγω το ίντικο χρώμα, αυτό με το οποίο πέρασα πάνω από το κρακελέ, για να βάψω όλα μου τα στοιχεία, τα ελαστικά. Ήδη έχω βάψει για να κερδίσουμε χρόνο. Θα βάψω όμως και ένα-δυο εδώ στην κάμερα, για να δείτε ακριβώς, να μην έχετε κάποια απορία και να μην φοβηθείτε γι' αυτό. Ίντικο λοιπόν χρώμα και βάφω. Χρησιμοποιώ σε αυτό ένα λοξό πινελάκι, μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ για πολλές δουλειές, επειδή τα ελαστικά στοιχεία είναι ανάκλυφα και έχουν βαθουλώματα, μου αρέσει η μύτη του, αυτό το λοξό που έχει το πινέλο, μπαίνει μέσα εκεί και καλύπτει πάρα πολύ ωραία το χρώμα, δεν με δυσκολεύει. Επίσης θα με βοηθήσει να κάνω και την επαφή στα πλάγια, το χρωματισμό στα πλάγια. Να τα δοκιμάσετε τα λοξά πινέλα, είναι κατάλληλα για φωτοσκιάσεις, βοηθάνε πάρα πολύ. Αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, χάνετε. Και είναι και το ιδανικό, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο πινέλο να το αντικαταστήσει αν θέλετε να κάνετε κοψίματα, γωνίες και όλα αυτά σε έργα σας. Δεν θα τα καταφέρετε με το πλακέ όπως θα τα καταφέρετε με το λοξό πινέλο.
Όπως βλέπετε, δεν αστάρουσα, βάφω κατευθείαν. Επιδέχεται το χρώμα χωρίς προετοιμασία. Θέλουμε να τα βάφουμε, βέβαια τώρα πάνω θα μπουν πατίνες, χρώματα κτλ. Αλλά όταν, αν κάποια στιγμή θέλετε ένα τέτοιο στοιχείο να τα αφήσετε ακριβώς στο χρώμα, σας συστήνω να βάλετε αρκετή ποσότητα χρώματος, γιατί σε κάποια σημεία αυτό απορροφά το χρώμα και μπορεί να σας κάνει μία διχρωμία. Σε κάποια σημεία να είναι αλλού πιο σκούρο, αλλού πιο ανοιχτό, ενώ αν έχετε βάλει αρκετή ποσότητα χρώματος, δεν θα έχετε τέτοιο πράγμα ή θα ελαχιστοποιήσετε αυτή την πιθανότητα. Μα ναι, το λοξό πινέλο είναι εξαιρετικό για αυτή τη δουλειά. Ελπίζω να βλέπετε αυτό που κάνω. Δεν είναι βέβαια και κάτι εξαιρετικά δύσκολο ή σπουδαίο, είναι πάρα πολύ απλό. Σαν διαδικασία, είναι ένα μέρος της διαδικασίας. Τι. Α, κάποιος μας καλεί, η Γιώτα μας καλεί, αλλά δεν μπορούμε να της απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.